Όταν η κουβέντα έρχεται σε σπουδαίους θαλασσοπόρους και θρυλικούς εξερευνητές, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στο Χριστόφορο Κολόμβο, τον πρώτο άνθρωπο που ανακάλυψε την Αμερική. Πράγματι σπουδαίος, πράγματι θρυλικός. Μας ξεφεύγει όμως μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Κολόμβος δεν ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε στην Αμερική. ...450 ολόκληρα χρόνια πριν από αυτόν, κάποιοι ξανθοί, αγριότεροι άνδρες και γυναίκες έφτασαν εκεί, στον παγωμένο Καναδά, σε ένα από τα πολλά εξερευνητικά τους ταξίδια. Ήταν σκληροί πολεμιστές, ικανότατοι ναυτικοί και εντυπωσιακοί ναυπηγοί, που όμως δεν συνήθιζαν να χρησιμοποιούν τη γραφή για να καταγράφουν τις ιστορίες τους. Και έτσι, η ιστορία ίσως ξεχνά μερικά από τα σπουδαία κατορθώματά τους. Μιλάμε για τους θρυλικούς Vikings. Οι Vikings ήταν Σκανδιναβοί, δεν αποτελούσαν όμως ένα ενιαίο έθνος όπως αυτά που γνωρίζουμε στην νεωτιότερη Ευρώπη την ίδια εποχή. Ήταν χωρισμένοι σε μικρότερες ανεξάρτητες ομάδες. Παρόλα αυτά, όλες τους είχαν συνέστηση της κοινής τους καταγωγής. Μοιράζονταν την ίδια γλώσσα, είχαν τις ίδιες θρησκευτικές και ιστορικές παραδόσεις και το κυριότερο απ' όλα, είχαν την ίδια τάση να εξερευνούν μακρινά εδάφη, πιο έφορα από τα δικά τους παγωμένα εδάφη της Σκανδιναβίας. Τα περισσότερα που ξέρουμε για αυτούς, τα γνωρίζουμε από τις επαφές τους με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Επαφές όχι και τόσο ειρηνικές. Είναι γνωστές οι συνεχείς και βίαιες επιδρομές τους στην Αγγλία και τη Γαλλία. Από εκείνες τις επιδρομές μάθαμε για το πόσο σκληροί πολεμιστές ήταν, για το πόσο ικανοί στην πλοήγηση στα θαλάσσια ταξίδια τους, αλλά και για τα φοβερά, ελαφρά πλοία τους που μπορούσαν να μπαίνουν στα ευρωπαϊκά ποτάμια, φτάνοντας από το Σικουάνα να πολιορκήσουν το Παρίσι, αλλά και να κάνουν επιδρομές μέχρι και στη Μεσόγειο. Επειδή όμως οι εχθροί τους ήταν αυτοί που μας τους σύστησαν, ίσως ορισμένα πράγματα που ξέρουμε γύρω από τις βαρβαρότητες που έπραξαν να είναι λίγο υπερβολικά. Ίσως όμως και όχι. Τον 8ο αιώνα, οι Vikings ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή της σημερινής Δανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας. Έναν αιώνα μετά, είχαν ήδη φτάσει να εγκατασταθούν στο δυτικό άκρο της Ισλανδίας και λίγο αργότερα η αποικία τους εδραιώθηκε σε ολόκληρο το νησί. Από εκεί πέρασαν στην παγωμένη Γροιλανδία, όπου και εγκαταστάθηκαν, ενώ ταυτόχρονα εξαπλώνονταν και προς τον νότο, την Αγγλία και τη Δυτική Ρωσία. Περίπου όμως το 1021, 470 χρόνια πριν τον Κολόμβο δηλαδή, έκαναν άλλο ένα μεγάλο άλμα. Πλέοντας επί της θάλασσας του Λαμπραντόρ, ο Λέιφ Έριξον από τη Γροιλανδία έφτασε στη Βόρεια Αμερική και συγκεκριμένα στη Βόρεια Χερσόνησο της Νέας Γης, το γνωστό σήμερα ως Newfoundland. Εκεί εγκαταστάθηκαν και έφτιαξαν το μοναδικό τους οικισμό που είναι γνωστός ως Όρμος των Λιβαδιών. Φαίνεται πως πήγαν εκεί αναζητώντας σπόρους που στη Γροιλανδία ήταν ανύπαρκτοι, όπως η ξυλία. Ο πληθυσμός τους σε αυτόν τον οικισμό ήταν περίπου στα 100 άτομα, αλλά δεν διήρκησε πολύ. Γύρω στα 10 χρόνια έμειναν εκεί και έπειτα επέστρεψαν στη Γροιλανδία άγνωστο για ποιον λόγο. Θεωρείται δεδομένο ότι όσο έμεναν εκεί, έκαναν επισκέψεις και στην κυρίως χώρα του σημερινού Καναδά, φτάνοντας ίσως μέχρι και το Κεμπέκ. Η αμερικανική αυτή αποικία των Vikings έμεινε στην προφορική παράδοση των Γροιλανδών με όνομα Vinland, δηλαδή γη των αμπελιών. Στην περιοχή αυτή σήμερα μπορεί κανείς να επισκεφθεί έναν ανακατασκευασμένο οικισμό Vikings που βρίσκεται εκεί ως μνημείο αυτής της πρώτης ανακάλυψης. Να μας θυμίζει πως οι ίδιοι σκληροί πειρατές που τρόμαζαν την Ευρώπη άγγιξαν ένα σημείο της γης που κανείς ως τότε δεν είχε φανταστεί.